Είμαι YouTuber, μπροστά από μια κάμερα και ένα PC δρόνο. Είμαι YouTuber και όλοι μου λένε πως θα βγάζω το χρόνο. Είμαι YouTuber, μπροστά από μια κάμερα και ένα PC δρόνο. Είμαι YouTuber και όλοι μου λένε πως θα βγάζω το χρόνο. Μικρά προβλήματα, επεισόδιο 12. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για πληκτρολογιακές διαμάχες. Αλλά θα σχολιάσω τις διάφορες εκφράσεις που συναντώ συνήθως. Έκφραση νούμερο 1. Χαλάρωσε. Είμαι χαλαρός. Για πάμε να δούμε πώς φαντάζομαι εγώ τον διάλογο ανάμεσα σε αυτά τα δύο άτομα. Χαλάρωσε. Τι κάνεις έτσι. Χαλαρός είμαι. Εσύ να χαλαρώσεις. Όχι. Εγώ είμαι χαλαρός. Εσύ να χαλαρώσεις. Όχι σου λέω. Εγώ είμαι χαλαρός. Εσύ να χαλαρώσεις. Όχι. Εγώ είμαι χαλαρός, εσύ πρέπει να χαλαρώσεις. Χαλάρωσε. Εγώ είμαι χαλαρός, εσύ πρέπει να χαλαρώσεις. Όχι. Εγώ είμαι χαλαρός, εσύ πρέπει να χαλαρώσεις. Εσύ πρέπει να χαλαρώσεις. Εγώ είμαι ήδη χαλαρός στην ώρα μου και πίνω μοχίτο τώρα. Έκφραση νούμερο 2. Παιδιά, μην τα λένεστε. Παιδιά, μην το λένεστε. Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Παιδιά, μην το λένεστε. Παιδιά, μην το λένεστε. Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Εγώ ξέρω. Go, 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 go. Εγώ ξέρω την αλήθεια. Μην το λένεστε. Εγώ τι ξέρω την αλήθεια, παιδιά. Αυτό ήταν μια εκδοχή, το πώς φαντάζομαι εγώ όταν γράφουν ένα σχόλιο. Τι πιστεύω ότι γίνεται δηλαδή. Φυσικά είναι απλά εικασίες. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Αλλά έτσι πιστεύω. Αυτό το βίντεο για σήμερα, παιδιά, θα ξαναλέμε.